Με 4 νέα προγράμματα προσλήψεων εγκαινιάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης την επιδότηση θέσεων εργασίας. Προγράμματα που αφορούν στην ένταξη και την επανένταξη ατόμων διαφόρων ηλικιών στην αγορά εργασίας που φιλοδοξούν να καταπολεμήσουν τη μάστιγα της ανεργίας στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο Δουλειές Ξανά, που ήταν μια συνολική μεταρρύθμιση και ένα συνολικό εξυγχρονισμό του τέος ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε στο επίκεντρο όλων των δράσεών μας την ταχύτερη δυνατή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την επιδότηση των θέσεων εργασίας 10.000 ανέργων 45 ετών και άνω σε περιοχές με μεγάλο δίκτυο ανεργίας. Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι σε περιοχές με υψηλή ανεργία και άνεργοι μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η διαρκής και επιμακρών απομάκρυνση από την εργασία δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πραγματικά πιστεύω ότι θα κάνουν αυτό το οποίο όλοι θέλουμε, να μην είναι ένας επιδοματικός οργανισμός, έτσι βαρύς γραφειοκρατικός ο ΑΕΔ, αλλά να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία απασχόλησης που θα βοηθάει τον άνεργο να βρει δουλειά. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν από τη μία 3.000 ανέργους που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και από την άλλη στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.